Θέλω να πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Καλοκύρη, πρόεδρο Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής στο νομό Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι αυτό το οποίο λέμε, βέβαια, το έχουμε ξαναπεί και μαζί, πρόεδρε, αυτή η νοοτροπία, αυτή η αντίληψη, αυτά τα λάθη που κάνουμε καθημερινά. Και σε δεύτερη φάση πρέπει να βάλουμε και στην ατζέντα τους δρόμους. Αλλά ας λύσουμε τα προσωπικά προβλήματα που έχουμε όταν βγαίνουμε στους δρόμους και από εκεί και πέρα θα βγάλουμε άκρη. Σωστά, σωστά, όπως πολύ σωστά είπατε, η ατομική υπευθυνότητα του καθενός μας και η πειθαρχία στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι το πρώτο που πρέπει να φτιάξουμε και μετά όλα τα άλλα το δίκτυο. Τα σημαντικότερα λάθη, βέβαια σας ακούμε, πάμε να εστιάσουμε λίγο, πολλά τα συμβάντα το τελευταίο διάστημα, στις τελευταίες ώρες, με αποκορύφωμα το χαμό εκεί των παιδιών, των δύο παιδιών, που μας βήθησε στο πένθος για ακόμα μία φορά. Τα σημαντικότερα λάθη που κάνουμε, να χτυπήσουμε καμπανάκι κινδύνου, ποια είναι, πρόεδρε? Είσοδο στο αντίθετο ρεύμα, υπερεκτίμηση των ικανοτήτων των δικών μας και του αυτοκινήτου μας, υποτίμηση ταχύτητας του αντίθετου ερχόμενου οχήματος, μη χρήση ζώνης και κράνους, τα οποία αυτά φέρνουν τα περισσότερα ατυχήματα. Δεν ξέρω, έρχεστε σε καθημερινή επαφή, με νέα παιδιά. Με νέα παιδιά που θέλουν να πιάσουν τη μόνη, να πάρουν το δίπλωμά τους, να βγάλουν ένα άδεια οδήγησης. Η νοοτροπία τους είναι λάθος, είναι λανθασμένη από την πρώτη μέρα που έρχονται και ξεκινούν τα μαθήματα? Δηλαδή υπάρχει μία λάθος καθοδήγηση τα προηγούμενα χρόνια από μικρή ηλικία, μία αποκορύφωμα αυτό να μην αλλάζει? Υπάρχει μια νοοτροπία, ναι, τέτοια, η οποία διαμορφώνεται βέβαια στον κάθε άνθρωπο. Κάποιοι το κρατάνε αυτό το πράγμα, κάποιοι επανέρχονται στις παλιές κακές συνήθειες, με αποτέλεσμα να έρχονται όλα αυτά τα ατυχήματα που έρχονται καθημερινά. Θα πρέπει όλοι μας να πειθαρχούμε στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το οδικό δίκτυο είναι αυτό που είναι και δεν πρόκειται να αλλάξει. Αλλά δεν φταίει τόσο πολύ το οδικό δίκτυο, όσο η υπευθυνότητα πρέπει να έχουμε σαν οδηγοί και να σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε μέχρι να φτιάξει το οδικό δίκτυο και να μισείτε και στο δρόμο για να είμαστε πιο ασφαλείς. Η ατομική μας υπευθυνότητα, το ξαναλέω, είναι αυτό που πρέπει να διορθώσουμε. Και βέβαια σε μία περίοδο του καλοκαιριού που έχουμε και τουρισμό, που έχουμε και τουρίστες, έχουμε και επισκέπτες, δεκαπλασιάζεται η κίνηση στους δρόμους της Κρήτης και καταλαβαίνετε ότι αυτό το μείγμα, αυτός ο συνδυασμός είναι θανατηφόρος. Φυσικά, φυσικά. Τόσος κόσμος που έρχεται παραπάνω στο νησί, κάποιοι γνωρίζουν τους δρόμους, κάποιοι δεν τους γνωρίζουν, μπορεί να κάνουν κάποια αναστροφή, κάποιο στρίψιμο τελευταία στιγμή. Θα πρέπει όλοι μας να προσέχουμε λίγο παραπάνω τώρα αυτή την περίοδο που η κίνηση είναι παραπάνω, προκειμένου να μην έρθουν ατυχήματα που θα στοιχήσουν ζωές. Και βέβαια, πρόεδρε, τελευταίο σχόλιο. Επαρχιακό οδικό δίκτυο, τα περισσότερα θανατηφόρα. Τι σημαίνει αυτό? Επαρχιακό οδικό δίκτυο είναι ένα δίκτυο που δυστυχώς είναι παραμελημένο όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες. Βλέπουμε δρόμους οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή ρηγμένοι άσφαλτο 15 και 20 και 30 χρόνια χωρίς να έχουν ξαναφτιαχτεί. Καλάμια που έχουν κλείσει το μισό δρόμο, ορατότητα που δεν έχουμε στις στροφές, υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας από ανθρώπους που γνωρίζουν το οδικό δίκτυο και μπορεί να πάνε λίγο πιο γρήγορα, και κάποιες εισόδους στο αντίθετο ρεύμα που κάποιες φορές στοιχίζουν ζωές. Μάλιστα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Όσα περισσότερα λέμε, τόσο περισσότερο περιμένουμε βέβαια να εισακουστούν όλες αυτές οι προτροπές και συμβουλές.